όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε χάρη. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιθέμενος. Νομίζω, Χρήστο, ότι είναι εμφανές γιατί βρίσκονται πίσω στο σκορ. Τέτοιες απέλπιδες προσπάθειες είναι αναπόφευκτες όταν κυνηγά συνέχεια την μπάλα. Αυτό θα πει δυνατό ξεκίνημα. Πάω μια κεφαλιά. Βρίσκει το κάθε το δοκάρι. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση τους. Τζόρνταν Χέντερσον επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Αυτό είναι πλάγιο. Ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Παρευλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ramsey, πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον ενίξε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο Μπερτόνιχεν θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική βάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας εμπνευδιασμός. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσει κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Αλεχάνδρο Γκόμες,
δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Η Ιουβέντους προηγείται με ένα τέρμα διαφορά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σουτάρι! Μπήκε! Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα. Ράσφορντ! Ευκαιρία! Κρυψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Σάβιτς. Φοβερή αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Ευκαιρία ο Ράσφορντ. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ράσφορντ! Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κάνει μία σέντρα. Έκοψε την πάση. Ένα σούτ. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Έπιασε γεμάτο σούτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Θα την επιστρέψει με τη μία. Κινείται προς την επίθεση. Ωραίο σου. Σαν έλουρος το διώξει. Θα ψάξει μακριά για σπέκτη. Τζόρνταν Χέντερσον. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είναι δική του παίκτη του. Εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Χαζάρ, η μπάλα σηκώνει πολύ ψηλά. Ράσφορντ! Ω, δεν πέτυχε το στόχο του, αλλά όλα τα χειροκροτήματα είναι γι' αυτό. Το σημαντικό είναι να μην φοβάσαι να δοκιμάσεις το πόδι σου. Κάποια στιγμή που θα πάει, θα μπει. Όσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Πλάγιο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Ιουβέντους χειρίστηκε σωστά αυτό το κίνδυνο. Να δούμε όμως αν θα βγάλει και κάτι από αυτό. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μάουρο Ικάρντι. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αλεχάνδρο Γκόμες. Βρίσκεται σε θέση offside. Σάβιτς. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Ο Αζάρ με την μπάλα. Στον ουρανό η μπάλα. Οφτιάζει σε πολύ πλεονεκτική. Εξαπολύει ένα σου. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε. Αν έμπαινε η ομάδα του θα αποκτούσε διαφορά ασφαλείας.
πίνακα δείχνει. Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Αζάρ, ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση του Σάιντ. Γιαννάκη παίζει Eurodrag. Τι είπες? Λέω παίζεις Eurodrag. Όχι, βλέπω βίντεο. Ε? Βλέπω βίντεο. YouTube.